Μας από τη σελίδα 31, λάμδα α, 36. Εκεί είχαμε σταματήσει, αν θυμάμαι καλά. Κεφάλαιο λάμδα α, 36. Και οργίστη ο Ιακώβ και επέπληξε τον Λάβαν. Και αποκριθείς, ο Ιακώβ είπε προς τον Λάβαν, «Τι είναι το ανώμημά μου και τι το αμάρτημά μου ότι κατεδίωξας ο πίσω μου, αφού ηρεύνησες πάντα τα σκεύη μου. Τι έβρικας εκ πάντων των σκευών της οικίας σου, θες αυτό εδώ έμπροστα εν των αδελφών μου και αδελφών σου, διανακρίνωση μεταξύ των δύο ημών. 20 έτη τώρα είναι, αφότου είμαι μετά σου, τα πρόβατά σου και οι αίγες σου δεν ιτεκνώθησαν και τους κρυούς του ποιμνίου σου δεν έφαγον. Θηριάλωτον δεν έφερα εισέ, εγώ επλήρωνον αυτό. Από τις χειρός μου εζήτησε ότι με εκλέπτετο την ημέρα ή ότι με εκλέπτετο τη νύχτα. Την ημέρα είναι και όμοινη υπό του καύματος και τη νύχτα υπό του παγετού. Και έφευγεν ο ύπνος μου από τον οφθαλμόν μου. 20 έτη ήδη ευρίσκομαι εν τη οικία σου. 14 έτη σε δούλευσα δια τας δύο σου θυγατέρας. Και 6 έτη δια τα πρόβατά σου. Και ήλαξα στο μισθόν μου δεκάκης. Εάν ο Θεός του πατρός μου, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ δεν ήτο μετεμού, βέβαια κενών ήθελες με εξαποστείλει τώρα. Είδεν ο Θεός την ταλαιπωρία μου και τον κόπον των χειρών μου και σε ήλεγξε εχθές τη νύχτα. Και αποκριθείς ο Λάβαν είπε προς τον Ιακώβ, «Εθυγατέρες αυτε είναι θυγατέρες μου και οι ούτι οι ή μου και τα πρόβατα ταύτα πρόβατά μου και πάντα όσα βλέπεις είναι η δικά μου και τι να κάνω σήμερον στα θυγατέρες μου ταύτας ή στα τέκνα αυτών τα οποία γέννησαν. Ελθέ λοιπόν τώρα σκάμωμεν συνθήκη, εγώ και εσύ, δια να είναι εις μαρτύριον μεταξύ εμού και σου». Και έλαβεν ο Ιακώβ λίθον και έστησεν αυτόν στήλη. Και είπε ο Ιακώβ προς τους αδελφούς αυτούς, «Συνάξατε λίθους», και έλαβον λίθους και έκαμον σωρών. Και έφαγον εκεί επί του σωρού. Και ο μεν Λάβαν εκάθλεσεν αυτόν η εγάρ σαγαβουθά, ο δε Ιακώβ εκάλεσε αυτόν Γαλεέδ. Και είπεν ο Λάβαν, «Ο σωρός ούτως είναι σήμερον μαρτύριον μεταξύ εμού και σου, δια τούτο εκαλέστη το όνομα αυτού Γαλεέδ και Μισπά, διότι είπε να σε επιβλέψει ο Κύριος αναμέσων εμού και σου, όταν αποχωριστόμεν ο Ιης από του άλλου. Εάν ταλαιπωρήσεις τα θυγατέρας μου, ή αν λάβεις άλλας γυναίκας εκτός των θυγατέρων μου, δεν είναι ουδής με θυμών. Βλέπε, ο Θεός είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου». Και είπεν ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, «Ιδού ο σωρός ούτως και ιδού η στήλη αυτή, την οποία έστησα μεταξύ εμού και σου. Ο σωρός ούτως είναι μαρτύριον και η στήλη μαρτύριον, ότι εγώ δεν θέλω διαβή των σωρών τούτων προς σε, ούτε εσύ θέλεις διαβή των σωρών τούτων και τη στήλη ταύτην προς εμέ δια κακών. Ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχώρ, ο Θεός του πατρός αυτών, ας κρίνει αναμέσω ημών. Ο δε Ιακώβ όμως εν εις των φόβων του πατρός αυτού Ισαάκ. Τότε έθισεν ο Ιακώβ θυσίαν επί του όρους και προσεκάλεσεν τους αδελφούς αυτού δια να φάγωσιν άρτον. Και έφαγον άρτον και δινυκτέρευσεν επί του όρους. Και σηκωθείς ο Λάβαν ενωρίς το πρωί, εφίλησε τους ιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτού και ευλόγησεν αυτούς και ανεχώρησεν ο Λάβαν και επέστρεψεν εις τον τόπον αυτού. Αμήν. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Από την προηγούμενη φορά είχαμε διαβάσει ότι η Ραχήλ επεθύμησε τα είδωλα του πατέρα της του Λάβαν και καθώς έφυγε μαζί με τον Ιακώβ, τα πήρε μαζί της και τώρα ο Ιακώβ ψάχνει να τα βρει. Μάλλον ο Λάβαν ψάχνει να τα βρει. Ο Ιακώβ δεν γνωρίζει τι ακριβώς έκαμε η γυναίκα του. Βρίσκεται σε άγνοια και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο ο Θεός τον προστατεύει. Και εδώ είναι και το πολύ σημαντικό μήνυμα που μας χαρίζει ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή, ότι ο Θεός όπου υπάρχει άγνοια κάνει χάρη. Όπου υπάρχει γνώση είναι το πρόβλημα. Και θα προστατεύσει τώρα τον Ιακώβ ο Θεός, ακριβώς επειδή δεν γνωρίζει και επειδή η καρδιά του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Ακριβώς επειδή δεν γνωρίζει.
Αφού λοιπόν έψαξε ο Λάβαν να βρει τα κλεμμένα και δεν τα βρήκε, ο Ιακώβ λαμβάνει την ευκαιρία να του κάνει τα παράπονά του και λέει στο 36 εδάφιο, «Οργίστη ο Ιακώβ και επέπληξεν τον Λάβαν». Η οργή του όμως δεν είναι μία οργή που τον οδηγεί στην αμαρτία, δεν τον οδηγεί στο να τον υβρίσει ή να του συμπεριφερθεί απρεπώς, αλλά είναι μια οργή, είναι μια ιερά αγανάκτηση σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχει τραβήξει και κχαίει την καρδιά του ενώπιον του Λάβαν, λέγοντάς του ότι μια ζωή με ταλαιπωρείς, ποτέ δεν σου είπα τίποτα, ποτέ δεν σου παραπονέθηκα και ακόμη και τώρα εξακολουθείς να με κυνηγάς. Και του λέει, τι είναι το ανώμημά μου, τι το αμάρτημα το ότι κατεδίωξας ο πίσω μου. Είναι η παρησία ενός ανθρώπου, πολύ σημαντικό πράγμα η παρησία, είναι η παρησία ενός ανθρώπου που έχει ήσυχη τη συνείδησή του. Και είναι μεγάλη υπόθεση, αγαπητοί αδελφοί, να σπουδάζουμε αυτό ακριβώς, το να διατηρούμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, η συνείδησή μου βέβαια δεν με ελέγχει ισουδέν, αλλά με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή η συνείδησή μου δεν με ελέγχει ότι είμαι και τέλειος. Το γεγονός όμως ότι η συνείδηση δεν ελέγχει τον άνθρωπο είναι στοιχείο καθαρότητος και παρησίας. Το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα, τα κρίφια, τα οποία ο άνθρωπος τα αγνοεί μέσα στην αλήθεια του και στην ειλικρίνειά του, αυτό δεν του χρεώνεται και δεν του καταλογίζεται από τον Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θα πει ότι εγώ τούτο εσπούδασα, το να διαφυλάξω την συνείδησή μου άπτεστον ενώπιον του Θεού. Και αν κάποιος, αγαπητοί αδελφοί, θέλει να βρει ειρήνη μέσα στην καρδιά του και γιατριά στην ψυχή του, ας ακολουθεί αυτό που του υπαγορεύει η κατά Χριστόν διαμορφωμένη συνείδησή του. Διότι υπάρχει η κατά Χριστόν συνείδηση, υπάρχει η καυτηριασμένη συνείδηση και υπάρχει και η ασθενή συνείδηση. Και το γεγονός ότι τρεφόμαστε με το Λόγο του Θεού, ακούγοντας το Λόγο και διαβάζοντας τον, ακριβώς εις αυτό τούτο κατατείνει, εις το να διαμορφωθεί μία υγιής εν Χριστώ συνείδηση. Όταν κάποιος διαβάζει το Λόγο του Θεού και έχει τους οφθαλμούς του στραμμένους σε Αυτόν, είναι σαν να έχει μέσα του πάντοτε έναν καθρέφτη, δια του οποίου βλέπει την κατάστασή του. Επιπλέον, δε ο Λόγος του Θεού αγιάζει τον άνθρωπο και τον καθαρίζει. Γι' αυτό το λόγο λέει και ο Κύριος ότι όλοι αυτοί, πάντες εσείς οι μαθητές, είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Αυτός ο λόγος καθαρίζει τον άνθρωπο, τον εσωτερικό και τη συνείδησή του. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έχει καθαρή συνείδηση και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου ακούει και από σφάλματα φυλάσσεται και από κινήσεις πανικού. Το κυριότερο όμως είναι ότι μπορεί να πάει να προσευχηθεί. Η καρδιά του δεν τον κατακρίνει. Και μπορεί να σταθεί ενώπιον του εκάστοτε Λάβαν και να πει, πες μου τι έχεις να μου καταλογήσεις. Πες μου σε τι σε έβλαψα. Πες μου, λέει, ποιο είναι το ανώμημά μου. Τι το αμαρτημά μου ότι κατεδίωξες ο πίσω μου. Γιατί με κυνηγάς όλη την ώρα. Σε τι σε έβλαψα. Πού σε αδίκησα. Αφού ηρεύνησας πάντα τα σκεύη μου, τι έβρικας εκ πάντων των σκευών της οικίας σου. Βρήκες κάτι, βρήκες να σου έχω κάνει καμία ζημιά. Εδώ, αγαπητοί αδελφοί, φαίνεται η ακεραιότητα αυτού του ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακέραιοι και δίκαιοι. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Η εντιμότητα, η ακεραιότητα είναι αρετές που ελκύουν τη βοήθεια του Θεού στη ζωή μας και τη μέρημνά Του και τη φροντίδα Του. Παρότι εδώ βλέπουμε ότι ο Ιακώβ υπάρχει πρόβλημα μέσα στο σπίτι του, μόνο και μόνο όμως επειδή αυτός είναι καθαρός και αυτός στέκεται με άπτεστον συνείδηση, ο Θεός τον προστατεύει. Γιατί θα μπορούσαν να τυναχθούν τα πάντα στον αέρα εξαιτίας της Ραχήλ. Και πόσο φοβερό πράγμα είναι αυτή η λατρεία για τα είδωλα που μπορεί εξαιτίας μιας επιθυμίας
να την αχτεί στον αέρα ένας 20ετής καρπός. Όμως, χάριν του Ιακώβ, ο Θεός φυλάσσει όλη του την οικία. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνδρας της οικογενείας να στέκεται εκεί που τον θέλει ο Θεός. Θα μου πεις, μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό? Μπορεί να αγωνίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μου πεις, η γυναίκα δεν παίζει ρόλο σε αυτό? Παίζει. Αλλά καταρχάς ο ρόλος αυτός της βασικής και κεντρικής ευθύνης ανήκει πρώτα στον άντρα και στη συνέχεια βεβαίως ανήκει και στη γυναίκα. Εάν ένας άνθρωπος σταθεί μέσα σε ένα σπίτι ως Υιός ή θυγατέρα φωτός, ο Κύριος κάνει χάρη και σε όλη την οικογένεια. Και αυτό είναι το σημαντικό και το παρηγορητικό για όλους εκείνους που ακόμη δεν ακολουθούν τον Κύριο. Γι' αυτό λέει ότι ο άπιστος ανήρ υγειάστη δια της γυναικός. Και το αντίθετο. Η άπιστη γυναίκα υγειάζεται δια του ανδρός. Όχι ότι σώζεται εξαιτίας του ανδρός, ούτε ότι σώζεται εξαιτίας της γυναικός, αλλά λειτουργεί μια ιδιαίτερη προστατευτική χάρις μέσα σε αυτό το σπίτι. Δεν είναι ότι επειδή εγώ θα είμαι Άγιος, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει η γυναίκα μου, αν δεν πιστεύει ότι θα σωθεί. Όχι βέβαια, διότι δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο Θεός έχει πλάσει τον άνθρωπο με το αυτοξίουσιο, με το ελεύθερο, δεν μπορεί να επέμβει έστω και η δική μου καλοσύνη για να σώσει τον άλλον. Λειτουργεί όμως μια ευεργετική χάρις όσον αφορά αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο αυτό και βεβαίως ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλον εις το να πιστέψει και να σωθεί. Με αυτήν την έννοια λοιπόν είναι αυτό γεγραμμένο ότι ο άπιστος ανήρ υγειάστη δια της γυναικός κτλ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτή τη χάρη και από την Παλαιά Διαθήκη ότι ενεργείται κατά τρόπον θαυμαστό. Έχουμε μία κλεψιά μέσα στο σπίτι του Ιακώβ, επειδή όμως εκείνος είναι έντιμος, καθαρός και δεν το γνωρίζει, ο Θεός χάριν του Ιακώβ προστατεύει μια ολόκληρη οικογένεια. Είναι αγαθός ο Θεός. Είναι αγαθός. Θες αυτό εδώ έμπροσθεν, μάλλον λέει, αφού ηρέμησες πάντα τα σκεύη μου, τι έβρικας εκ πάντων των σκευών της οικίας μου, θες αυτό εδώ έμπροσθεν των αδελφών μου και αδελφών σου, διανακρίνωσιν μεταξύ των δύο ημών. Εις τους καθαρούς λοιπόν, τα πάντα είναι καθαρά. Ένας άνθρωπος που δεν έχει να κρύψει και να φοβηθεί για τίποτα, δεν έχει πρόβλημα να φέρει την υπόθεσή του ενώπιον πάντων. Εκείνος όμως που έχει λερωμένη τη φωλιά του, τι λέει? Μη το πεις αυτό, μη το πεις εκείνο, μη το πεις το άλλο, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κρατάει μυστικά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εσείς, εμείς χριστιανοί, είστε επιστολή γιγνωσκωμένη και αναγιγνωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Δηλαδή δεν έχετε να κρύψετε τίποτα αυτό που λένε οι άνθρωποι. Καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται. Και γιατί το λέει αυτό? Θέλοντας να τονίσει ότι ο χριστιανός δεν έχει τίποτα να κρύψει. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν έχει και τίποτα να φοβηθεί. Και αν ο χριστιανός δεν έχει τίποτα να κρύψει ενώπιον τρίτων, πόσο μάλλον μία γυναίκα και ένας άνδρας μεταξύ τους. Είναι φοβερή πληγή μέσα σε μία οικογένεια, αγαπητοί αδελφοί, ο άνδρας να έχει μυστικά από τη γυναίκα του και η γυναίκα να έχει μυστικά από τον άνδρα. Μη του το πεις ή μη της το πεις, του αντρός ή της γυναικός. Γιατί θα πικραθεί, γιατί δεν θα το δεχθεί, γιατί χίλια δυο γιατί. Όπου όμως σε ένα ζευγάρι υπάρχουν μυστικά, τότε δεν υπάρχει ένωση. Και όπου δεν υπάρχει ένωση, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει γάμος. Διότι ο γάμος τι είναι στην ουσία? Είναι η ένωση δύο προσώπων εις ένα. Γάμος δεν είναι μόνο η σωματική συνέβρεση, αλλά γάμος είναι η κατά πάντα συνέβρεση, πνευματική και σωματική. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ένωση, ένωση δεν υπάρχει πότε? Όταν υπάρχουν μυστικά. Δεν είμαι ενωμένος
όταν κρύβω από τη γυναίκα μου ή από τον άντρα μου, ακόμη και κάτι που θα την δυσαρεστήσει. Εκεί πέρα λοιπόν αρχίζουν πλέον τα προβλήματα. Εκεί ο Θεός δεν μπορεί να εργαστεί, διότι ο Θεός εργάζεται όπου υπάρχει ενότητα. Όπου υπάρχει ενότητα στο ζευγάρι, όπου υπάρχει ενότητα στην εκκλησία, όπου υπάρχει ενότητα αναμέσω των αδελφών, όπου υπάρχει ενότητα εργάζεται ο Θεός. Και εφόσον εκεί ο Θεός εργάζεται, εκεί πέρα γίνονται και ωραία πράγματα. Εδώ πέρα λοιπόν ο Ιακώβ όχι μόνο δεν έχει μυστικά και δεν έχει κρυφά από την γυναίκα του, αλλά εδώ πέρα τον βλέπουμε ότι δεν έχει πρόβλημα να διαδικαστεί με το Λάβαν ενώπιον όλων των υπολείπων ανθρώπων. Και του λέει, 20 χρόνια είναι τώρα αφότου είμαι με τα σου. Δεν είμαι ένα και δύο χρόνια εγώ μαζί σου, του λέει Ιακώβ. Το ξέρεις το περπάτημά μου, το γνωρίζεις. Ξέρεις πως πολιτεύθηκα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η παρησία της καλής μαρτυρίας. Τα πρόβατά σου και οι αίγες σου δεν ιτεκνώθησαν. Δηλαδή, όλα σου τα πρόβατα και οι αίγες γέννησαν. Και ξέρεις γιατί γέννησαν? Γιατί τα φρόντιζα σαν να ήταν δικά μου πρόβατα. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος εργάζεται εγκαρδίως και ολοψύχως αυτό το οποίο πρέπει να εργαστεί, ο Θεός του δίνει καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι «παν ότι αν πράτετε, εκ ψυχής εργάζεστε τούτο, ως εις τον Κύριον, διότι από του Κυρίου θα λάβετε την ανταπόδοση της κληρονομίας». Είναι αδύνατον ό,τι κάνεις, είτε επαγγελματικό είτε πνευματικό, να το κάνεις με όλη σου την καρδιά για το Χριστό, γιατί αυτός είναι ο εργοδότης μας, και ο Θεός το δέοντι καιρό να μην το ευλογήσει, να μην το οδηγήσει σε καρποφορία. Είναι δεδομένο αυτό, είναι ένας πνευματικός νόμος. Επειδή λοιπόν εδώ ο Ιακώβ επιμελείται την περιουσία του Λάβαν σαν να είναι δική του περιουσία και δεν κοιτάζει πώς θα λουφάρει ή πώς θα τον εκμεταλλευτεί, ακριβώς για αυτό το λόγο όλα τα ζωντανά του Λάβαν τεκνοποιούν και κανένα, λέει, δεν ιτεκνώθη, επειδή υπήρχε φροντίδα. Και ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, πόσο μεγάλο καρπό έχει ένας άνθρωπος να εργάζεται και μέσα στην εκκλησία, βλέποντας τους αδελφούς, τα παιδιά των αδελφών ακόμη, σαν να είναι δικά του παιδιά. Εκεί υπάρχει μεγάλος καρπός. Γιατί ό,τι κάνουμε για τον Χριστό, ό,τι κάνουμε για τον αδελφόν μας, αυτό πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο. Μα κατευθείαν. Και γενικότερα, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά οικονόμοι της χάριτος του Κυρίου. Που σημαίνει τι αυτό? Αν εγώ βλέπω την αδελφή σαν δική μου αδελφή, αν βλέπω το παιδί του αδελφού σαν παιδί δικό μου και το επιμελούμε όπως επιμελούμε τα δικά μου τα παιδιά, τότε και ο Θεός θα επιμελείται με τον ίδιο τρόπο τα δικά μου τα παιδιά. Και αυτό ισχύει από την Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός ευλογεί το πίμνιον του Λάβαν εξαιτίας του ότι το περιποιείται ο υπεύθυνος και εργατικός Ιακώβ. «Και τους κρυούς του πιμνίου σου δεν έφαγον», του λέει. Τι εννοεί με αυτό? Όπως κάνουν οι άλλοι βοσκοί. Εντάξει, τώρα 2.000 πρόβατα, 3.000 πρόβατα Λάβαν, άμα φάω και κανένα εγώ χάλασε ο κόσμος, μήπως θα το καταλάβει ή μήπως θα του λείψει. Εγώ όμως, λέει, δεν έκανα τίποτα από αυτά που κάνουν οι άλλοι. Ούτε ένα πρόβατο δικό σου δεν πήρα για να φάω ή για να το εκμεταλλευτώ όπως εγώ ήθελα. Θηριάλωτον δεν έφερα εισέ, εγώ επλήρωνον αυτό. Εάν κάποιο από τα πρόβατα το θανάτωνε κάποιο θηρίο,
Δεν στο έφερνα νεκρό και θα σου πω δεν φταίω εγώ λύκος που το έβαγε. Αναλάμβανα την ευθύνη. Εγώ πλήρωνα γι' αυτό. Μόνο και μόνο για να μην ζημιωθείς εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός να μην είναι μαζί με έναν άνθρωπο που νοιάζεται να μην ζημιωθεί ο άλλος, αλλά απέναντίας να κερδίσει, να ευλογηθεί. Ενδιαφέρεται όχι απλά να μην πάθει κακό, αλλά να ευωδωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν μπορεί, είναι αδύνατον ο Θεός σε αυτού του ανθρώπου τη ζωή να μην φανεί δυνατός. Από τις χειρός μου εζήτης ότι με εκλέπτετο την ημέρα ή ότι με εκλέπτετο την νύχτα. Οτιδήποτε γινόταν που αποσκοπούσε εις βάρος σου, το πλήρωνα εγώ, μόνο και μόνο για να μην ζημιωθείς εσύ. Προτιμούσα να ζημιωθώ εγώ από το να ζημιωθείς εσύ. Πώς να μην τον ευλογήσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο, πώς να μην είναι μαζί του. Όταν για τόσα χρόνια αδικεί το συστηματικός και κατ' επανάληψη και εκείνος ούτε μια φορά δεν θέλησε να ζημιώσει τον εσχροκερδή Λάβαν. Θα σου πει, για θα μπορούσε να πει, έλα μου, τι ανάγκη έχει αυτός. Αυτός έχει κατακλέψει όλη την κοινωνία και εμένα. Ας του πάρω κι εγώ ένα πρόβατο στο κάτω-κάτω. Πάλι ρηγμένος θα είμαι, θα μπορούσε να πει. Και όμως κράτησε την ακεραιότητά του, την εντιμότητά του. Δεν μπορεί, αγάπητοι αδελφοί, ο Θεός με έναν τέτοιο άνθρωπο θα είναι μαζί. Γι' αυτό λέει, οι οφθαλμοί του Κυρίου ψάχνουν διαπάσεις της γης, για να δουν μια τέτοια καρδιά, ώστε να φανεί ο Θεός δυνατό σε μια τέτοια καρδιά. Μια καρδιά που δεν στηρίζεται στην εσχροκέρδεια ή στην εκμετάλλευση του άλλου. Μια καρδιά που προτιμά η ίδια να χάνει παρά να κερδίζει. Λέει στο 40 εδάφιο, την ημέρα εκαιώμην υπό του καύματος και τη νύχτα υπό του παγετού. Στην προσπάθειά μου να διαφυλάξω το δικό σου το πίμνιο και τη δική σου την περιουσία, υπέστην προσωπικά τα πάνδυνα, καταταλαιπωρήθηκα. Για τη δική σου την περιουσία, για τη δική σου την πρόοδο και για το δικό σου το καλό. Και τη νύχτα υπό του παγετού και έφευγεν ο ύπνος από τον οφθαλμόν μου. Δηλαδή, λόγω της υπερβολικής μου φροντίδας για τα πράγματα τα δικά σου, για αυτά που σε αφορούν, μου φύγει ο ύπνος από τα μάτια. Γιατί τα λέει αυτά η Γραφή? Θέλει να δείξει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας, ότι όταν ο άνθρωπος φύγει από τη φιλαυτία και από τον ατομισμό του και προσφέρει τον εαυτό του στην υπηρεσία του άλλου, τότε ο Θεός θα φανεί δυνατός με ενέργειες, με ενύπνια, με αποκαλύψεις. Αυτός είναι ο Θεός. Και ο Ιακώβ δεν τα κάνει αυτά για τις αποκαλύψεις, ούτε το κάνει αυτό για τα θαύματα. Σου λέει, εγώ θα το κάνω αυτό και ο Θεός θα μου δώσει δεκαπλάσια. Όχι, ούτε και αυτό το κάνει για αυτό το λόγο. Δεν τα κάνει αυτά γιατί αποβλέπει σε κάποια εκπλήρωση της μιας εμπορικής σχέσης. Τα κάνει αυτά γιατί έχει διαμορφωμένη συνείδηση κατά Χριστόν. Και ακριβώς γιατί έχει μια τέτοια συνείδηση που είναι βάρεση στον Θεό, τα υπόλοιπα έπονται ως φυσιολογικό επακόλουθο. Δηλαδή δεν το κάνει αυτό γιατί ξέρει ότι ο Θεός θα του χαρίσει εκατονταπλάσια ή γιατί σε αυτό αποβλέπει. Το κάνει αυτό γιατί έτσι θα ευαρεστεί τον Θεό. Ό,τι κάνει, το κάνει όχι γιατί αποβλέπει ένα προσωπικό συμφέρον, αλλά γιατί θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Οι ενέργειες του Θεού στη συνέχεια είναι ένα φυσικό επακόλουθο, το οποίο ο Ιακώβ δεν το ζήτησε. Αλλά ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, αυτό ακριβώς κάνει. Κάνει στη ζωή μας πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Αυτό ακριβώς είναι. Δεν του ζήτησε ο Ιακώβ κάτι από όλα αυτά που ο Θεός του έδωσε. Και όμως ο Θεός του έδωσε όσα δεν του εζήτησε. Το ίδιο έγινε και με τον Σολομώντα.
Τι ζήτησε ο Σολομώντας? Να μου δώσεις, Κύριε, μια καρδιά νοήμωνα. Δηλαδή, να ξέρω ποιο είναι αυτό που αρέσει σε σένα και ποιο είναι αυτό που δεν αρέσει σε σένα. Ποιο είναι το θέλημά σου, ποιο δεν είναι το θέλημά σου. Να μπορώ να καταλαβαίνω. Και του λέει ο Κύριος, επειδή μου ζήτησες το πράγμα τούτο και δεν μου ζήτησες μακροημέρευση, πολυζωία, χρήματα, εξουσία πολιτική, εγώ θα σου δώσω αυτό το οποίο μου ζήτησες και ό,τι δεν μου εζήτησες και τούτο θα σου δώσω. Αυτός είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός κάνει πάντοτε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, όταν εμείς το μόνο πράγμα για το οποίο μεριμνούμε είναι πώς θα αρέσουμε σε εκείνον και πώς θα τον ευαρεστήσουμε. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι ο Θεός πρόκειται να κάνει στη ζωή του. Διότι ο Θεός είναι Θεός εκπλήξεων. Αφήνει τον άνθρωπο με ανοιχτό το στόμα. Τρίβει τα μάτια του ο άνθρωπος από τις ενέργειες του Θεού. 20 έτη, του λέει, ήδη ευρίσκομαι στην οικία σου. 14 έτη σε δούλευσα δια τας δύο σου θυγατέρας. Και εκεί με εκμεταλλεύτηκες. Και εκεί με κορόιδεψες. Αλλά δεν σηκώθηκα να φύγω. Παρέμεινα εκεί. Και είναι γραμμένο, αδελφοί, ότι ο Κύριος, λέει ο Ιωσήφ, το δούμε σε άλλα μαθήματα, ο Κύριος με ύφξησε στη γη της θλίψεώς μου. Εκεί δηλαδή όπου υπάρχει ταλαιπωρία, η δοκιμασία. 14 έτη, 6 χρόνια σε δούλευσα δια τα πρόβατά σου και ήλαξα στον μισθόν μου δεκάκις. Όχι μια και δυο, αλλά 10 φορές με εξαπάτησες. Αλλά εγώ όμως δεν έφυγα. Γιατί δεν έφυγε όμως? Όχι γιατί του αρέσει να ταλαιπωρείται, αλλά γιατί ξέρει ότι ο Θεός τον πήγε εκεί. Αν ο Θεός δεν τον πάει τον άνθρωπο εκεί όπου πρέπει να πάει, ο άνθρωπος πρέπει να φύγει. Όταν ο άνθρωπος δεν οικοδομείται εκεί που πάει, πρέπει να φύγει. Όταν όμως ο Θεός τον πηγαίνει εκεί που πάει, τότε θα μείνει και θα είναι μαζί του. Εδώ βλέπουμε ότι 10 φορές με εξαπάτησες. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν τελικά? Εκείνος ο οποίος αδικούσε ευτόχυνε και εκείνος ο οποίος απεδέχεται την αδικία επλούτησε. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Λέει στο 42 εδάφιο, εάν ο Θεός του πατρός μου, ο Θεός του Αβραάμ και ο φόβος του Ισαάκ δεν ήτομετε μου, βεβαίως και ενών ήθελες με εξαποστείλει τώρα. Επειδή είχα τον Θεό μαζί μου, γι' αυτό ευωδόθηκα. Αν δεν ήταν ο Θεός μαζί μου, θα ήμουν κενός, θα ήμουν άδειος. Όπως ήρθα, έτσι θα παρέμενα. Το ζητούμενο λοιπόν ποιο είναι? Να είναι ο Θεός μαζί μας. Πότε ο Θεός είναι μαζί μας? Και ο Κύριος λέει μια απλή κουβέντα. Όταν εσείς είσαστε μαζί μου, τότε και εγώ θα είμαι μαζί σας. Όταν το όνομά μου είναι στη σκέψη σας, όταν η μελέτη της καρδιάς σας είμαι εγώ, τότε θα είμαι μαζί σας. Αυτό είναι. Ήξερε ο Ιακώβ όμως ότι ο Θεός είναι μαζί του. Γιατί? Γιατί είχε πάει εκεί που είχε πάει με την οδηγία του Θεού. Η μητέρα του του είχε πει θα πρέπει να πας στον Λάβαν και είπαμε ότι η μητέρα του συμβολίζει την Εκκλησία. Η Εκκλησία η οποία γνωρίζει, τις φανερώνει ο Θεός τις κακές προθέσεις του Ισαφ. Και ο Ιακώβ, σαν πιστό παιδί της μητέρας του, σαν πιστό παιδί της Εκκλησίας, κατάλαβε πού θα οικοδομηθεί η ψυχή του. Και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο πήγε εκεί όπου του ήταν δύσκολο να πάει. Και παρέμεινε εκεί που πήγε και ο Θεός του άλλαξε τη ζωή. Μέσα όμως από τις δυσκολίες, μέσα από αδικίες, μέσα από όλα αυτά, μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δυσμενές, ο Θεός έκανε το τέλειον και τον πάμφτωχο Ιακώβ τον έκανε παμπλούτο. Αυτά κάνει ο Θεός σε εκείνους που το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα τον ευαρεστήσουν.
«Είδεν ο Θεός την ταλαιπωρία μου και τον κόπον των χειρών μου και σε ήλεγξε χθες τη νύχτα». Κοιτάξτε λόγια που λέει ο άνθρωπος του Θεού. «Είδε ο Θεός». Ποιος σου λέει ότι δεν βλέπει ο Θεός? «Είδε ο Θεός την ταλαιπωρία μου». Γιατί δέχεσαι τον ψήθυρο ότι ο Θεός δεν βλέπει την ταλαιπωρία σου? Κάνεις λάθος. Ποιος σου είπε ότι δεν βλέπει ο Θεός την ταλαιπωρία σου? Βεβαίως και ο Θεός βλέπει την ταλαιπωρία σου. Και αυτό ακριβώς λέει ο Ιακώβ εδώ. «Είδεν ο Θεός την ταλαιπωρία μου». Η μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει «Είδε ο Θεός την ταπείνωσή μου». Δηλαδή τι είδε ο Θεός? Είδε ο Θεός ότι αποδέχθηκα όλες αυτές τις κατάφορες αδικίες για το όνομα Εκείνου. Είδε ο Θεός την ταλαιπωρία μου και τον κόπον των χειρών μου. Δύο πράγματα είδε ο Θεός λοιπόν. Και δύο πράγματα βλέπει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου. Από τη μία πλευρά είναι το ταπεινό του πνεύμα και από την άλλη πλευρά είναι η εργατικότητά του. Και αυτό ισχύει και για τα πνευματικά και για τα υλικά. Είδε λοιπόν ο Κύριος αυτά τα δύο και σε έλεγξε χθες τη νύχτα. Βλέπεις ότι αμέσως ο άνθρωπος του Θεού παίρνει πληροφορία και διερμηνεύει άμεσα αυτό το οποίο κάνει ο Θεός. Το ερώτημα είναι το εξής. Είδε ο Θεός την ταλαιπωρία σου και ήλεγξε τον Ιακώβ, τον Λάβαν, εχθές τη νύχτα μετά από 20 χρόνια ταλαιπωρίας? Να το βράσω εγώ αυτό, θα μπορούσε να πει κανείς. Είδε ο Θεός την ταλαιπωρία ενός ανθρώπου που για 20 χρόνια ταλαιπωρείται και μετά από 20 χρόνια αποφασίζει να επέμβει? Τι να το κάνω εγώ αυτό, αδελφέ? Αν δεις όμως το αποτέλεσμα αυτής της πορείας, ότι όντως ο Θεός για 20 ολόκληρα χρόνια δεν μιλούσε, σιωπούσε και δεν ενεργούσε άμεσα. Άμεσα. Να βγει δηλαδή σε ένα ενήμιο του πει του Λάβαν, έλα εδώ, τι είναι αυτά που κάνεις το παιδί μου? Ενεργούσε όμως ο Κύριος έμεσα. Κάθε φορά που του άλλαζε τη συμφωνία ο Ιακώβ, ο Λάβαν του Ιακώβ, του λέει τα παρδαλά θα είναι δικά μου και τα λευκά θα είναι δικά σου. Τότε γέναγε λευκά. Όταν μετά του άλλαζε πάλι, όχι, τα λευκά θα είναι δικά μου και δικά σου τα παρδαλά. Τότε γέναγε παρδαλά. Ενεργούσε ο Θεός. Αλλά δεν ενεργούσε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να πάει και να τον ελέγξει το Λάβαν το όλα αυτά τα χρόνια. Πολλές φορές λέμε, γιατί δεν πάει ο Κύριος να τον ελέγξει? Να μην το ζητάμε αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ποτέ. Μην ζητάμε, Κύριε, πήγαινε έλεγξέ τον. Κύριε, δίνε μου υπομονή, γιατί μέσα από όλα αυτά θα κάνεις έργο τέλειον. Μετά από 20 χρόνια αδικίας, ο Θεός τον φτωχό τον πλουτίζει και τον πλούσιο τον πτωχαίνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί ο Θεός ανθρωπίνος να βραδύνει την ενέργειά του ή και την αποκατάσταση της αληθείας. Στο τέλος όμως, όταν αυτό γίνεται, η νίκη του Χριστού και του χριστιανού είναι ολοκληρωτική και συντριπτική. Γι' αυτό λέμε, αγαπητοί αδελφοί, μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτό που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Εάν εμείς έχουμε ένα σκοπό στη ζωή μας, πώς θα τον ευαρεστήσουμε, τα πάντα είναι θέμα χρόνου. Όταν όμως εμείς προσπαθούμε να βάλουμε χέρι στο έργο του Θεού και να επιταχύνουμε τις εξελίξεις, τότε δυστυχώς η έκβαση απομακρύνεται. Εδώ βλέπουμε όμως ότι Ιακώβ δεν έκανε τίποτα ο ίδιος που να απομακρύνει την έκβαση του Θεού, αλλά αποδεχόμενος όλα αυτά που συνέβαιναν και εργαζόμενος πιστά ως εις τον Κύριον, έρχεται η στιγμή που τελικά κατακτά τα πάντα. Και αποκριθείς ο Λάβαν είπε προς τον Ιακώβ, «Εθυγατέρες μου, εθυγατέρες αυτε, είναι θυγατέρες μου και οι ούτη οι ήμου. Και πάντα όσα βλέπεις είναι η δικά μου. Και τι να κάνω σήμερον στα θυγατέρας μου ταύτα ή στα
τέκνα αυτών τα οποία γέννησαν, ελθέ λοιπόν να σκάμουμε συνθήκην εγώ και εσύ, διε να είναι εις μαρτύριον μεταξύ εμού και σου». Ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ο Λάβαν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο εγωισμός του τον εμποδίζει. Τα γεγονότα όμως τον διαψεύδουν. Τα γεγονότα, αγαπητοί αδελφοί, δικαιώνουν εκείνους οι οποίοι έχουν υπομονή και πάσχουν αδίκως για την εις των Χριστών συνείδηση. Είναι καλύτερο να αδικήσει παρά να αδικείς. Είναι καλύτερο να ζημιώνεσαι παρά να ζημιώνεις. Είναι καλύτερο. Είναι το συμφέρον της ψυχής σου. Θα είναι έτσι ο Θεός. Και πολλές φορές στη ζωή μας θα επιτρέψει ο Θεός τέτοια γεγονότα ώστε να επιτρέψει να επιλέξουμε ή να ζημιωθούμε ή να μην ζημιωθούμε και να κερδίσουμε. Εκεί πλέον, διότι το να κερδίσεις χωρίς να ζημιώνεις κανένα, αυτό είναι καλό. Το να κερδίζεις όμως ζημιώνοντας τον άλλον, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όχι πρόβλημα καταδίκης, αλλά εκεί πέρα κρύβεται, αγαπητοί αδερφοί, η ευλογία του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν, του λέει, θα κάνουμε μία συνθήκη συνεννόησης, θα δούμε ποια συνθήκη είναι αυτή, δια να είναι εις μαρτύριον μεταξύ εμού και σου. Και έλαβε ο Ιακώβ λίθον και έστησε αυτόν στήλην και είπε ο Ιακώβ προς τους αδελφούς αυτούς, συνάξατε λίθους και έλαβον λίθους και έκαμον σωρών και έφαγον εκεί επί του σωρού και ομέν λάβανε κάλεσε αυτόν Ιεγάρ Σαχαβουθά, ο δε Ιακώβ εκάλεσε αυτόν Γαλεέδ. Είναι ένας σωρός μαρτυρίας, δηλαδή είναι μια συνθήκη, θα λέγει κανείς ότι είναι ένα συμβόλαιο αποδοχής των όσων συνέβησαν. Δηλαδή, ότι αυτά που έχεις εσύ είναι δικά σου και αυτά που έχει ο Ιακώβ είναι δικά του. Και αυτά τα αποδεχόμαστε. Είναι μια συνθήκη, είναι μια συμφωνία κυρίων, θα έλεγε κανείς. Είπε ο Λάβαν, ο σωρός ούτος είναι σήμερον μαρτύριον μεταξύ εμού και εσού. Δια τούτο εκαλέστη το όνομα αυτού Γαλεέδ και Μισπά. Διότι είπεν, ας επιβλέψει ο Κύριος αναμέσω εμού και σου όταν αποχωριστόμεν ο εις από του άλλου. Βλέπεις λοιπόν πως το ταπεινό πνεύμα και η υπομονή την οποία επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ο Ιακώβ, πως οδήγησε τον Λάβαν στο να επικαλεστεί έστω και εξαναγκαστικός τον Κύριο και να κάνει συνθήκη ενώπιον του Κύριου, γιατί λέει ας επιβλέψει ο Κύριος αναμέσων εμού και σου. Εάν, λέει, ταλαιπωρήσεις τα θυγατέρας μου, εάν λάβει άλλας γυναίκας εκτός των θυγατέρων μου, δεν είναι ουδείς με θυμών. Τι του λέει δηλαδή ο Λάβαν τώρα του Ιακώβ, μας βλέπει ο Θεός. Θα μου πεις τι έγινε τώρα, ξαφνικά τον πήρε ο πόνος για τις θυγατέρες του. Όχι, αλλά θα δούμε γιατί το λέει αυτό. Γιατί έχει φοβηθεί. Και θα δούμε πώς εκφράζεται αυτό. Βλέπε, λέει, ο Θεός είναι μάρτης μεταξύ εμού και σου. Κατάλαβε ο σκληροτράχυλος Λάβαν ότι υπάρχει Θεός, ότι ο Θεός είναι ζωντανός και είναι Θεός δικαιοσύνης. Και ο Θεός αυτός είναι μαζί με τον Ιακώβ. Γι' αυτό τα λέει αυτά. Γιατί τώρα πλέον φοβάται τον Θεό. Ξέρει ότι ο Ιακώβ δεν είναι μόνος του, αλλά την χάνει της άνωθεν βοηθείας. Και λέει, είπε ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, ιδού ο σωρός ούτος και ιδού η στήλη αυτή, την οποία έστησα μεταξύ εμού και σου, ο σωρός ούτος είναι μαρτύριον και η στήλη μαρτύριον, ότι εγώ δεν θέλω διαβή των σωρών τούτων προσέ, ούτε εσύ θέλεις διαβή των σωρών τούτων και τη σκηνή ταύτη προς εμέ δια κακών. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Έχει τρομάξει ο Λάβαν. Σου λέει, εάν συνεχίζω να είμαι κόντρα με αυτόν, τότε θα τα χάσω όλα. Μην νομίζω ότι τον έπιασε ξαφνικά η θεοσέβεια και έγινε πνευματικός. Όχι, κάθε άλλο. Απλώς, ακόμη και ο σκληροτράχυλος Λάβαν κατάλαβε ότι ο Θεός είναι με τον Ιακώβ και σου λέει να κάνω τώρα μία συνθήκη μαζί με τον Ιακώβ, να τον δεσμεύσω ενώπιον του Θεού του, ότι δεν θα ξανάρθει πίσω να με γυμνώσει παντελώς.
Και ο Ιακώβ βεβαίως δέχεται, γιατί δεν έχει επεκτατικές βλέψεις, γιατί δεν τον ενδιαφέρει να κυριαρχήσει ή να πάρει τα υπάρχοντα του Λάβαν. Άλλωστε ουδέποτε τα ζήτησε. Ο Θεός του χάρισε ό,τι του χάρισε. Αλλά βλέπεις πως ο σκληρός Λάβαν μαλακώνει, ο πάλε ποτέ ισχυρός τώρα πλέον συνάπτει συνθήκη με τον αδύναμο, ο οποίος δεν είναι αδύναμος αλλά είναι πολύ δυνατός, γιατί έχει τον Θεό μαζί του. Και έχει τον Θεό μαζί του και είναι δυνατός ακριβώς επειδή είναι αδύναμος. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, όταν νιώθουμε την αδυναμία μας, να ξέρουμε ότι τότε πραγματικά είμαστε δυνατοί. Γιατί τότε έχουμε υπερασπιστεί τον Κύριο. Στην δική σου την αδυναμία θα πει στον Παύλο, η δύναμη η δική μου δεικνύεται τελεία. Άρα λοιπόν ποτέ, μα ποτέ μην επιζητήσουμε τη θέση της υπεροχής ή της ισχύος. Και ποτέ, μα ποτέ, αν είναι δυνατόν, ή έστω όσο το δυνατόν λιγότερο, να μην μιλάμε με υπεροχή ή με επίδειξη ισχύος. Όπου υπάρχει ανθρώπινη επίδειξη ισχύος, απομακρύνεται ο Θεός. Όπου υπάρχει έμπρακτη παραδοχή αδυναμίας και ανυμπόριας, ο Θεός ενεργεί. Ίσως να μην ενεργεί αμέσως, αλλά ενεργεί. Και όταν ενεργεί, το έργο είναι τέλειο. Μα τέλειο. Πού είχαμε μείνει, στο 52. Ο σωρός ούτως λοιπόν, όχι, αυτό το διαβάσαμε. Λέει στο 53 εδάφιο, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ναχώρ, ο Θεός του πατρός αυτών, ασκρίνει αναμέσω ημών. Και πλέον ο Λάβαν αναγκάζεται από τις ίδιες τις εξελίξεις να επικαλεστεί τον Κύριο ως προστάτη δικό του έναντι της απειλής που λέγεται Ιακώβ. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πώς τα ανατρέπει έτσι ο Θεός. Πώς τον αδύνατο τον κάνει δυνατό και τον δυνατό αδύναμο. Είναι αυτό που λέει ότι δίδει ισχύνη στους συντονισμένους, αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους, ανορθώνει τους κεκαιρτωμένους. Και ανυψώνει τον πένιτα από τη σκοπρία και πλούσιους γυμνώνει και πτωχύνει. Αυτά κάνει ο Θεός. Είναι παντοδύναμος. Αλλά είναι και ελεήμων, είναι και δίκαιος. Απλούστατα η δικαιοσύνη του δεν εκπληρώνεται με τον τρόπο που εμείς θέλουμε και την ώρα που εμείς θέλουμε. Εκεί είναι το θέμα της υπομονής. Το μεγάλο ζήτημα της υπομονής. Γι' αυτό λέει, αυτός ο οποίος θα μείνει στην υπομονή θα δει και το έργο, το τέλειο του Θεού στη ζωή του. Ο δε Ιακώβ όμως εις τον φόβον του πατρός αυτού Ισαάκ. Τότε έθισε ο Ιακώβ θυσίαν επί του όρους και προσεκάλεσε τους αδελφούς αυτού δια να φάγω συνάρτων και έφαγον άρτων και διανυκτέρευσαν επί του όρους. Για ακόμη μια φορά ο Ιακώβ δεν απαρνείται τις συνήθειες, τις ευλογημένες που τον οδήγησαν σε αυτή την χάρη. Η θυσία στις οποίες ηρέσκεται ο Ιακώβ μια ολόκληρη ζωή. Όπως και ο πατέρας του Αβραάμ, όπου πήγαινε έκαμε θυσία, έκανε θυσιαστήριο. Δηλαδή, μα για κάθε τι που του συνέβαινε, είτε ευχάριστο είτε δυσάρεστο, ευχαριστούσε τον Θεό. Είναι θυσία ευχαριστίας, είναι θυσία ενέσεως, είναι θυσία ευγνωμοσύνης. Σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί ό,τι έχεις κάνει, το έκανες γιατί είσαι αγαθός και το έλεος σου μένει στον αιώνα. Ακόμη και όταν κάποιος βλέπει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται και τόσο καλά στη ζωή του, και αυτός κάνει θυσία. Για να πει τι, και μη χειρότερα Κύριε, σε ευχαριστώ, υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα, σε ευχαριστώ που επέτρεψες αυτό και δεν επέτρεψες κάτι χειρότερο. Αυτή είναι η ευγνωμοσύνη, θυσία ευγνωμοσύνης πάντοτε αδέλφοι στη ζωή μας. Σηκωθείς ο Λάβαν νωρίς το πρωί, εφίλησε τους υιούς αυτού και τα σιγατέρας αυτού, κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται, και ευλόγησε αυτούς και ανεχώρησε ο Λάβαν και επέστρεψε εις τον τόπον αυτού. Ο λύκος που έγινε αρνάκι, θα λέγαμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος
συνειδητοποιεί ότι ο Ιακώβ έχει φύγει και τον έχει αδειάσει το βιός, στρατεύει τους υπηκόους του και τον κυνηγούν και είναι οργισμένος. Ο Ιακώβ είναι αδύναμος και σε οδηπορία. Φαίνεται το τέλος του προδιαγράφεται δεδομένο και τότε αναλαμβάνει δράση ο Θεός. Επισκέπτεται τον κυνηγό και άγριο Λάβαν, τον ησυχάζει, τον φέρνει σε αυτόν, τον κάνει γλυκή, του λέει εγώ ήθελα να σε εξαποστείλω με ευλογία, με χορούς, εν κυμβάλεις, εν αλλαλαγμό, γιατί μου έφυγες έτσι. Του αλλάζει τελείως την ψυχοσύνθεση, τον οδηγεί στο σημείο να κάνει συνθήκη με τον Ιακώβ, θέλοντας να δεσμεύσει τον Ιακώβ ότι δεν θα του πάρει και τα υπόλοιπα, γιατί έχει φόβο. Τον κάνει να έρθει σε σημείο να επικαλεστεί ο ίδιος ο Λάβαν τον Θεό, ακριβώς γιατί ξέρει τώρα ότι είναι ζωντανός και τώρα πλέον φεύγει με ειρήνη και φιλώντας τους πάντες και τα πάντα. Και ο Ιακώβ γλιτώνει από έναν μεγάλο κίνδυνο και από μια μεγάλη απειλή. Αν ο Κύριος μας αξιώσει, στο άλλο μάθημα θα δούμε μια άλλη απειλή από την οποία πάλι ο Θεός θα ελευθερώσει τον Ιακώβ. Ο Κύριος να μας ευλογεί.